αναβλήθηκε από το τριμελές πλημελιωδικείο Αλεξανδρούπολης για τις 19 Απριλίου η δίκη του καθηγητή που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή μαθήτριας καθώς και διατάραξη λειτουργίας του σχολείου. Το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του 46χρονου καθηγητή λόγω απουσίας της 17χρονης μαθήτριας για την οποία ο δικηγόρος της προσκόμισε ιατρική βεβαίωση ότι είναι άρρωστη. Είναι θέμα νομικό που η απόφαση είναι σωστή, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Σήμερα δεν μπορούσε να ξεπεραστεί. Την άλλη Παρασκευή θα γίνει το δικαστήριο, έτσι ελπίζουμε τουλάχιστον εμείς και η οικογένεια της ανήλικης. Θα υπάρξει το αίτημα να γίνει η δίκη και κλεισμένο των θυρών. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να προστατεύσουμε την ανήλικη και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή σήμερα υπήρξε και κάποιο αίτημα από την πλευρά μας να υπάρξει μια ψυχιατρική παρακολούθηση και είπε το δικαστήριο ότι θα το εξετάσει στην πορεία γιατί ακόμα δεν έχουμε ακροματική διαδικασία. Θα δούμε. Πάντως το πιο σημαντικό από όλα να ξέρετε και αυτό είναι σημαντικό είναι ότι η οικογένεια, αυτός ο σκοπός της οικογένειας δεν είναι να εκδικηθεί. Ο σκοπός της οικογένειας είναι να προστατεύσει το παιδί και γι' αυτό κανείς δεν θέλει έτσι, επιθετικές κινήσεις. Ο σκοπός είναι να προκύψει αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει σώα σας φρένας, αν δεν έχει σώα σας φρένας και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση και σε κάθε περίπτωση να μην πλησιάσει πάλι κοντά στα παιδιά. Το σημαντικό είναι να μην πλησιάσει τα παιδιά. Και επίσης υπάρχει και ένα ερωτηματικό πώς μέχρι σήμερα παρέμενε κοντά στα παιδιά. Μάλιστα, ο καθηγητής προχώρησε και σε νέες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι τον κυνηγάνε από το 2013. Όταν ξεκινήσει κάτι καλό, που είναι ο αγώνας που φαίνεται στην πολύ ωραία ταινία «Το τελευταίο χειρό» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σας ενστώ να τη δείτε. Πρώτα προσπαθούν να σε διαβάλουν, μετά προσπαθούν να σε πολεμήσουν, να σε εξοντώσουν και μετά αρχίζουν να συμφωνούν μαζί σου. Η εκπαίδευση είναι τέχνη, η παιδαγωγική είναι τέχνη και σε μια τέχνη μερικές φορές μια θεατρική αναπαράσταση προσφέρει, χωρίς απαραίτητα να είσαι μεθυσμένος ή τρελός, για να κάνεις πιο παραστατική μια πληροφορία που πιστεύεις ότι είναι παιδαγωγικά σωστή. Η αξιολογήτριά μας προσήλθε νόμιμα εγώ σε αναρωτική άδεια για να με αξιολογήσει 12 ώρα. Εγώ πήγα από τις 8, ίσως γι' αυτό χαρακτηρίστηκα ως νίντζα με τη στολή εξόδου μου. Ήρθε και ένας ταξίαρχος, ο οποίος είναι γονιός στην πραγματικότητα με τη στολή υπηρεσίας του. Χαιρετηθήκαμε στρατιωτικά. Το νίντζα είναι μια τέχνη πολεμική. Εγώ δεν έχω. Έχω κίτρινη ζώνη στο παγκράτιο μόνο, δεν νομίζω να την κατέχω. Πάντων είμαι υγιέστατος, είμαι Ι1, υπηρετιστή πατρίδα και πιστεύω ότι υπηρετώ την εκπαίδευση όσο μπορώ καλύτερα με απόλυτη ψυχική υγεία. Ξέρετε αυτό που λέει και ο Γκάντι, όταν εναντίον σου στρέφονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί, κάτι καλό κάνεις. Μερικές φορές από μια σάπια ιστορία μπορεί να βγει κάτι καλό και το ελπίζω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα όχι μόνο στην εκπαίδευση, γενικά στην χώρα. Τα παιδιά είναι σαν το αέριο, όσο το πιέζεις μαζεύονται. Αυτό προσπαθεί η εξουσία, αλλά υπάρχει και μια περίπτωση όταν πιεστεί πολύ το αέριο να γίνει μπαμ. Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί, θέλω να λυθούν ειρηνικά. Είμαι κουρασμένος αλλά ενθουσιασμένος που σας συνάντησα και μπορώ να πω κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι είναι αληθινό. Όσον αφορά το κομμάτι αξιολόγησής του, τοποθέτηση έκανε και υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέτα Μακρύ. Στις 22 Τρίτου του 2024 η διευθύντρια του σχολείου απευθύνθηκε με έγγραφο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανέφερε αποκλίνουν στη συμπεριφορά. Να μην πω σε λεπτομέρειες ειδικότερες όπως ο καθηγητής ως μειόφιλα έκανε για τη μαθήτη λέγοντας ότι ήταν και αντίναμη στη βιολογία. Εν συνεχεία ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στις 27 Τρίτου έστειλε έγγραφο και εκείνο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης κ. Βαγγελάτα στο οποίο εκτός από την αποκλίνουσα συμπεριφορά μιλούσε και για σεξουαλική παρενόχληση.